Φύλτις μηχανές του, ακόμη και κάτω από συνθήκε κρίση, φαίνεται πω δουλεύουν οι ξενοδόχοι τη χώρα και μάλιστα σε περιοχέ όπω η Κρήτη, που ο τουρισμό αποτελεί τη βαριά βιομηχανία. Από το 2008 μέχρι το 2016 στην Ελλάδα άνοιξαν 1.428 νέα ξενοδοχεία, συνολική δυναμικότητα 46.594 δωματίων. Με το 14%, δηλαδή περισσότερα από 7.500 δωμάτια, να προστίθενται στον αριθμό των δωματίων στην Κρήτη, που μαζί με τον Νότιο Αιγαίο κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν γίνεται τόσο καινούριε μονάδες όσο πρέπει να γίνονται και έστω σε αυτές που γίνονται η Κρήτη α, είναι σίγουρο ότι έχει περίπου το 15% και και παραπάνω. Δυστυχώ όμω ο αριθμό αυξάνεται δυσανάλογα με τη ζήτηση, διότι ε, τα νούμερα των επιπλέον κλινών που δημιουργούνται, είτε ω επέκταση εφιστάμενων ξενοδοχείων, είτε ω νέα ξενοδοχεία, είναι πάρα πολύ λίγα. Ακόμη πάντω και με τα 7.500 δωμάτια, είναι δύσκολο να καλυφθούν στο σύνολο οι ανάγκε που φαίνεται ότι υπάρχουν για τη φιλοξενία των ενδιαφερόμενων επισκεπτών. Εκείνων που δείχνουν ότι θα κατακλείσουν την Κρήτη την ερχόμενη τουριστική σεζόν, αλλά θα παραμείνουν πιστοί ω τόπο διακοπών του στη Μεγαλόνισο, αν και εφόσον βρουν την κατάσταση. Τα νομίζω ότι προ το παρόν, και αν όλα πάνε καλά, το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί ίσω μόνο Ιούλιο-Αύγουστα. Διότι του υπόλοιπου μήνε νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε με τι κίνε που υπάρχουν. Το μεγαλύτερο μέρο του αυτέ οι επενδύσει αφορούν μονάδε που εντάχθηκαν στι τρει υψηλότερε κατηγορίε ξενοδοχείων. Ανεβάζοντα έτσι τον πύχη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δίχω ωστόσο να δίνουν μεγάλη ανάσα στη λεγόμενη οικοδομική δραστηριότητα που πλήττεται στα χρόνια τη κρίση με τρομακτική συρρήκνωση. Το 10% που έχει απομείνει από την οικοδομική δραστηριότητα είναι καθαρά του κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς όμως δεν είναι τόση η εργασία και τόση η ανάπτυξη στο συγκεκριμένο κλάδο που να μπορεί να καλύψει την οικοδομική δραστηριότητα που είχε η Κρήτη τα χρόνια πρόκριση. Πάντω, όσο δυναμική είναι η ενίσχυση του αριθμού των ξενοδοχείων, αλλά τόσο ενισχυμένο είναι και το ποσοστό των ξενοδοχείων που διέκοψαν τη λειτουργία του στην Κρήτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έβαλαν λοκέτο. Ωστόσο, αφού πλέον οι ιδιοκτήτε σε μια συνηθέστατη λογική τα μισθών με διαφορετικό τρόπο, επιλέγουν αυτέ τι διαδικασίε που δεν στοιχίζουν τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογία. Είναι είτε κλίνε οι οποίε συνεχίζουν να λειτουργούν υπό, άλλες, υπό άλλο οικονομικό και φορολογικό καθεστώ, είτε κλίνε οι οποίε δεν είναι βιώσιμε.